20 ημέρες μετά τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσαν οι καταρακτώδεις βροχές στο Δήμο Χερσονήσου και ο βυθός της θάλασσας κρατά δέσμιους τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μηχανών, τα οχήματα των οποίων χάθηκαν στα νερά. Δεν μου έχει μείνει ούτε πατελόνι, δανεικά που κάμισα παίρνω όλα, ηλεκτρικά, ντουλάπες, κρεβάτια, όλα είναι... Για πέταμα, το αμάξι πλακωμένο με δύο άλλα αμάξια. Δίτες σε συνεργασία με το λιμεναρχείο βουτούν στα νερά της θάλασσας με σκοπό να εντοπίσουν και να φωτογραφίσουν τα οχήματα που εξακολουθούν να είναι στο νερό, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να μπορέσουν να διεκδικήσουν αποζημίωση από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες. Χτες ταυτοποιήθηκαν ακόμα 4 οχήματα στην περιοχή των Γουρνών. Όπως φαίνεται στο βίντεο του δίτη και φωτογράφου Φίλιππου Μαράκη, σε κάποια από τα οχήματα η καταστροφή από τα χτυπήματα καθώς παρασύρονταν από τα νερά είναι τέτοια που είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωρίσει κανείς ακόμα και τη μάρκα τους. Ωστόσο, ο Φίλιππος Μαράκης και η ομάδα του προσπάθησαν να αποτυπώσουν όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορούσαν, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να μπορέσουν να τα αναγνωρίσουν.